Ο Κασελάκης κάνει ισχυώδη κυβέρνηση και η κυρία Κωνσταντοπούλου, Ζωή Κωνσταντοπούλου, διαγράφει τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Μιχάλη Χουρδάκη. Αλφα Θεσσαλονίκης ήταν ο κύριος Χουρδάκης. Τον διαγράφει. Και όχι μόνο, γιατί... χωρίς να μιλήσει ο κύριος Χουρδάκης. Παρέδωσε, λέει, επιστολή ήδη η κυρία Κωνσταντοπούλου, που διευκρινίζει το εξής. Θα παραδώσει την έδρα, λέει, που κατέχει ως το τέλος της εβδομάδας, όπως έχει ζητηθεί και συμφωνηθεί. Αναφέρει η ανακοίνωση που έβγαλε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και οι λόγοι, λέει, αφορούν την έρθμη, ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τι έκανε αυτό το αγόρι? Το αγόρι. Προφανώς είχε αναπτύξει με άλλη πτέρυγα κάποιες σχέσεις. Με άλλη πτέρυγα. Ναι, λίγο πιο αριστερά. Όχι. Αριστερά είναι κύριε Κωνσταντοπούλου. Όχι, αριστερά είναι το ΚΚ. Όχι με το ΚΚ. Η κυρία Κωνσταντοπούλου που είναι κέντρο της αριστερά. Όχι, αριστερά πρέπει να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Α, μπράβο, εκεί κάπου εκεί κοντά ήταν. Ναι. Α, τον πήρε χαμπάρι ότι φλερτάρει πολιτικά. Μπορεί, ναι. Τι ενοχλήθηκε, σου λέει, θα πας να διαταράξεις τώρα την κοινοβουλευτική ομάδα, δεν δουλεύεις, φύγε. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε πει, εγώ διαγράφω όποιον θέλω και παραδίδει και την έδρα και βάζω άλλον. Και τώρα του έδωσε προθεσμία μέχρι το τέλος της εβδομάδας να το κάνει αυτό. Και αυτό θα το κάνει. Γι' αυτό έχουμε μπροστά μας 2 μέρες για να δούμε το επανηγύρι. Σιγά που θα αφήσει 4 χρόνια. Αν έχει υπογράψει συμφωνητικό από την αρχή. Και. Θέλω να το δώσει, λέτε. Πιάνει. Θέλω να δω την κυρία Κωνσταντοπούλου τότε τι θα κάνει. Όταν είναι 100.000 το χρόνο ο μισθός του βουλευτή, 4 χρόνια είναι 400.000. Τι να πουλάει ο άλλος. Ό,τι και να πουλάει, χασίς να πάει να πουλήσει. Άλλος δεν τα βγάζει. Επομένως λοιπόν θα κάτσει εκεί. Θα εξαρτοποιηθεί. Ναι. Και ενευθέτω χρόνο. Για να δει τι θα κάνει. Κλείνεται σε ένα δωμάτιο να συζητήσει, ξέρω εγώ, με τον αρχηγό. Λέω. Λέτε κι εσείς, τέλος πάντων. Είδατε όμως τέτοιες εξελίξεις που γίνονται μέσα στη Βουλή. Μετά μου λέτε εσείς να ασχοληθούμε με σοβαρά θέματα. Δεν είναι δυνατόν τώρα, δεν γίνεται. Ο Ηλίας, τι κάνει ο Ηλίας? Φωνή, ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Ο Ηλίας. Ποιος είναι ο Ηλίας? Ο Κασιδιάρης. Πήρε το 8 του. Τι να κάνει, τι μπορεί να κάνει τώρα ο Ηλίας? Επάνω λέει επίσης στη Θεσσαλονίκη δεν είναι καλά τα πράγματα. Εδώ θέλω να μου πεις για τον Ηλία. Γιατί στη Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία δεν σας αφορά. Πάμε, μετά θα πάμε εκεί, μετά θα πάμε. Εδώ. Ναι. Άρα λοιπόν, Σοφία. Περίμενε κάτι σε παραπάνω. Σε μεγάλο ποσοστό. Μεγάλο ποσοστό. Ναι. Τα λιακόπεδα. Θα ψηφίσουν το δίδυμο. Το Ζαχαριάδης Δούκας. Ναι. Ναι. Επομένως λοιπόν ξεκινάνε τα καλά αυτά παιδιά, ναι. Με 14 και κάτι, με 30%. Ναι. Άρα λοιπόν η απόσταση είναι 30 με 41, κάτι τέτοιο, δεν είναι? Το 8 και το 10, ναι. Για συνεχίστε. Τίποτα άλλο, αυτά λέω. Άρα καθοριστικός παράγοντας είναι το ποσοστό που μένει, το 30 μέχρι το 40 που λέτε. Εντάξει, ευτυχώς που είναι σοβαρή στο ΚΚ. Αποχή είπαν. Εντάξει, δεν κόφτω το λαιμό σας. Δεν διευκρινίζουν και δεν στέλνουν πουθενά. Εντάξει, θα ελέγξουν το μεγαλύτερο ποσοστό γιατί το ΚΚ τους ελέγχει. Κάποιοι θα ξεφύγουν, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα είναι τέτοιο ποσοστό ικανό για να τσοντάρει στα δύο. Τώρα όμως γίνονται και υπάρχει το debate το βράδυ, αλλά γίνονται και υπόγειες συναντήσεις και διασυνδέσεις. Δηλαδή, αυτό το 8% που έλαβε ο κύριος Κασιδιάρης δεν είναι και αόρατο. Υπάρχουν και συγκεκριμένα πρόσωπα. Που τα πρόσωπα αυτά μπορεί να πήγαν τυχαία σε αυτή την πλευρά. Ή να θέλουν να αλλάξουν και αυτοί οι προφίλοι, όπως θέλησαν να αλλάξουν και οι Σπαρτιάτες. Δεν ξέρετε τι μπορεί να κάνουν. Δηλαδή, μου λες ότι η κυρία Παπαδοπούλου δεν ήταν, ναι. Η κυρία Παπαδοπούλου κατέβηκε αυτοκέφαλα μόνη της. Ναι, έχει όμως ένα 4%. Ναι, έχει όμως σκεφτεί. Η οποία, εν πάση περιπτώσει, από ό,τι μαθαίνω, δεν είναι για πέταμα.
Όχι καλέ. Είχε συγκεκριμένο πρόγραμμα και εδώ που ήρθε στο δελτίο τα είπε όλα τι θέλει για την εγκληματικότητα και για την ποιότητα ζωής. Ναι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποια στιγμή, λέω. Να χρησιμοποιηθεί κάποια στιγμή. Γιατί να με χρησιμοποιηθεί η κυρία. Έχει πρόγραμμα, σας λέω. Ολοκληρωμένο. Και τώρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ωραία. Δηλαδή, συναντήθηκαν οι δύο. Γιατί να μην συναντηθούν και οι τρεις και οι τέσσερις μαζί. Και να κάνουν ένα ωραίο ποσοστό την Κυριακή. Εσείς θα δείτε το debate Μπακογιάννη Δούκα απόψε. Έχει ένα πολύ ωραίο αγώνα στο ποδόσφαιρο, μωρέ σου, για έξω. Το χάσαμε άπεξε. Και αυτό πάει τώρα, και το... Τι να δω τώρα. Όσο εμφανίζονται κάποιοι σαν τον Γιαννούλη και στηρίζουν τον Αγγελούδη, τόσο ο Αγγελούδης χάνει. Μη μιλάει κανείς. Αν τον αφήσουν χωρίς αυτές τις στηρίξεις, οι οποίες είναι, όπως και το κάνουμε, οξυδωμένες, θα χάσει. Εδώ είναι ένα δράμα, χαλάει την εικόνα του Μητσοτάκη, που παντού έσκυσε, εκεί στο Δήμο και παραδίπλα στην περιφέρεια, τα πράγματα δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Πιστεύω όμως ότι εν τέλει θα χρειαστεί πάρα πολύ δουλειά. Μίλαγα με τον Κωνσταντίνο Παπαζαφυρίου, ο οποίος εκεί, ξέρω εγώ, τα ξέρει καλά τα πράγματα, βασιλεύει στην ενημέρωση στη Θεσσαλονίκη. Εξού και μετέφερα εις τον κύριο Ζέρβα ένα τραγούδι. Ποιο τραγούδι μετέφερατε? Ζέρβα, σε θέλω βασιλιά. Πήγαινε στον Παπαζαφυρίου να πάρεις καμία, για και τον είναι βασιλιά λέω τον Παπαζαφυρίου, να πάρεις καμία γνωμάτευση. Λοιπόν, εκεί είναι ένα θέμα. Δηλαδή δεν μπορεί ξαφνικά να παίρνει 60 ο δικός σου περιφερειάρχης. Άλλο θέμα ότι το 60 είναι προσωπικό του Τζιτζι Κώστα. Επαναλαμβάνω, προσωπικό του Τζιτζι Κώστα και όχι της Νέας Δημοκρατίας. Και να έχεις κάτω από 30 στο Δήμο. Αυτό πρέπει να πονοκεφαλιάσει κάποιους. Αλλά για να πονοκεφαλιάσεις πρέπει να υπάρχει χώρος μέσα στο μυαλό. Εάν είναι κενό, δεν πονοκεφαλιάζεις. Το 60% πάντως του κύριου Τζιτζικώστα είναι για την περιφέρεια. Ναι, δεν μπορείς να στην περιφέρεια να παίρνεις 60 και μέσα στην πρωτεύουσα να παίρνεις 27. Καλά, εννοείται για την περιφέρεια. Καλά. Απλά λέω μην ανοίξουν οι επιθυμίες των άλλων και για άλλη περιφέρεια και για άλλους ρόλους. Είναι για την περιφέρεια της Τζιτζικώστας. Η Δυτική Ελλάδα βάζει τον κύριο Τάδε και σου έρχεται το Μανατίδης και σου παίρνει τη σκυτάλη. Καθίστε τώρα, έχουμε και δεύτερο γύρο. Α δούμε. Μα για το δεύτερο γύρο σου λέω, Σοφία. Βάλτε για ένα δημοτικό. Μπορεί να γίνει. Και στη Θεσσαλία έγινε μπάχαλο. Πιάστηκαν ο Ανιψιός με την Ανιψιά, ο Θείος με τη Θεία και γίνεται χαμός στη Νέα Δημοκρατία. Στη Θεσσαλία. Πού, σε ποιο μέρος? Για τον Αγοραστό δεν μιλάμε τώρα. Έλα, ρε, ο Αγοραστός είναι ένα καλό παιδί, έτοιμο παιδί, σοβαρό παιδί, μορφωμένο παιδί. Του έτυχαν επάνω του όλα τα. Ο Θείος και η Ανιψιά θα δημιουργήσουν το πρόβλημα, σας λέω. Ακούστε, μπάχαλο γίνεται εκεί. Για ποιος θα υποστηρίξει, ότι δεν θέλουν οι Νέοι Δημοκράτες να υποστηρίξουν τον Αγοραστό. Δημιουργήθηκαν οικογενειακά, έχουν ξεφύγει τα θέματα με τις Ανιψιές για τον Ανιψιό. Τέλος πάντων, ας ευχηθούμε να σοβαρευτούν. Αυτό γιατί είναι πολύ καλό που λέτε, ναι. Ξαφνικά δεν πρέπει κανένα κακανέα λόγο να σηκώσουν τις άγγελες οι αριστεροί. Γιατί μπορεί... Καλά έχουν στριμωχτεί. Ναι. Γιατί μπορεί να έρθει και καμία διαγραφή καμιά φορά, ξέρετε, στην πίεση του πολύ. Έτσι λένε οι φήμες. Για το πτωχό δεν μου είπατε. Σήμερα εμφανίστηκε μάλιστα και στην πρωινή εκπομπή και μίλησε με όλο αυτό το τεχνοκρατικό προφίλ για το σχέδιό του, για την περιφέρεια. Γιατί δεν βάζουν τον Σαμαρά που κρύβεται από πίσω να βγει αυτό, ρε παιδί. Είναι μεγάλο, δεν είναι τεχνοκράτη. Εδώ έχει περισσότερα σχέδια ο άνθρωπος. Έλα τώρα, εντάξει.